και 42 εδάφιων. ΚΕ 42 στη σελίδα 873 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται, ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορριχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τι λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, διαναδίδει εις αυτούς την τροφήν εν καιρό? Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν οξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλδων εις απάντηση του νυμφίου, 5 δεξ αυτών εις αμφρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον, εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον ετς αγγίης αυτών, μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνεν, ενίσταξαν πάσε και εκοιμόντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εξέλθε της απάντησης αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και ητίμασον τας λαμπάδας αυτών και μωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του λέου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι λέγουσε, μη ποτέ δεν αρκέσει σε εμάς και σε εσάς, όθεν υπάγεται κάλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσωσιν, ήλθε ο νυμφίος και έτοιμε εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ παρθένοι, λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δε σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι εν εξεύρετε την ημέραν, ουδέ την ώραν καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Κι εις άλλον ενέδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1, εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτών έκαμε άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και τα 2 κέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 υπήγε και έσκαψεν εις την γην και έκρυψε το αργύριον του Κυρίου αυτού. Μετά δε καιρόν πολλήν έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερε άλλα 5 τάλαντα, λέγον, Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκα, ιδού άλλα 5 τάλαντα κέρδισε επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον, είπε, Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όταν δεν διεσκόρπισας, και φοβηθείς η πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου ετ' τη γη, ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όταν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριο όνου εις του τραπεζίτας, και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το αιμόν μετατόκου. Λάβετε λοιπόν
από αυτού το τάλαντον, και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα, διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί, από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Ο Κύριος μας επιμένει λέγοντας περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ούτε οι άγγελοι του Θεού ούτε ο Υιός του ανθρώπου, παρά μόνο ο Πατέρας μου μόνο. Είναι μια προσδιορισμένη μέρα την οποία έχει φυλαγμένη στην καρδιά του ο Θεός, και είναι η μέρα που θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η εντολή του Θεού, στη συνέχεια η φωνή του Αρχαγγέλου και εν τέλει σάλπιγγα του Θεού, και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον και οι ζώντες εν Χριστώ ταυτόχρονα θα μεταμορφωθούν, ώστε το θνητό με το οποίο είναι ενδεδειμένοι θα μεταμορφωθεί σε αθάνατο και το φθαρτό σε άφθαρτο. Και αυτή η μέρα είναι για την οποία ο Κύριος επίσης λέει, δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται, δύο θα είναι στο κρεβάτι, ο ένας παραλαμβάνει το άλλος αφήνεται, και δύο γυναίκες θα είναι στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Και μιλάει για ανθρώπους που διαβάζουν τη Γραφή, για ανθρώπους που έχουν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, έχουν σωθεί, έχουν ευλογηθεί με ιδιαίτερη ευλογία και είναι έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, το 50% αρπάζεται και το 50% αφήνεται, και αυτό σημαίνει ότι όσες πιθανότητες έχουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, άλλες τόσες πιθανότητες έχουμε να χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Και υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε πώς ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, ο Βολοάμ, κατάντησε δαιμονισμένος, και οι ευλογημένοι δούλοι του Θεού που εργάζονται για την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν δαμάζουν το σώμα τους, και μάλιστα το κείμενο λέει δεν νεκρώνουν το σώμα τους και δεν το δουλαγωγούν, και τελικά ενώ σε άλλους κηρύττουν, αυτοί μένουν αδόκιμοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να πει «μετά φόβου και τρόμου να εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία», γιατί όσες πιθανότητες έχετε, μιλάμε για την αρπαγή της Εκκλησίας, για τις έσχατες ημέρες και όχι για τη σωτηρία των ανθρώπων, γιατί 2000 χρόνια τώρα οι άνθρωποι σώζονται με τη χάρη του Θεού, που Υιός υποσχέθηκε όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Και ο Κύριος κατά χάρη αυτούς που δέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και επικαλούνται όπως ο ληστής που δεν πρόλαβε ούτε να αναγεννηθεί, ούτε να βαφτιστεί στο νερό, ούτε να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, ούτε να περπατήσει το θέλημα του Θεού. Επειδή όμως την τελευταία στιγμή επικαλέστη το όνομα του Χριστού, ο Κύριος μας του είπε «από σήμερον το βράδυ θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Όμως δεν είναι ακριβώς το ίδιο με την αρπαγή της Εκκλησίας, και θα δούμε τους κινδύνους που διατρέχει η εσχάτη αυτή γενεά ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως ευλογίας και ανεξαρτήτως πίστεως και υπακοής. Και ξεκινάει ο Κύριος μας λέγοντας ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο πιστός και φρόνιμος δούλος.
τον οποίον ο Κύριος κάλεσε, του έδωσε όλα όσα χρειάζεται για να είναι δούλος, όλα όσα χρειάζεται για να υπηρετεί τους υπηρέτες του Θεού, και του έδωσε και πλήρη το Λόγο του Θεού για να ταΐζει τους υπηρέτες του Θεού. Ποιος είναι όμως ο πιστός και φρόνιμος δούλος και ποιος δεν είναι? Αυτός που είναι, είναι αυτός που διακρίνεται για το πως συμπεριφέρεται. Από εκεί είναι το σημείο να καταλάβεις αν είσαι πιστός και φρόνιμος δούλος. Από τη συμπεριφορά σου, από τη συμπεριφορά σου στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, γιατί μιλάει για δούλους και για δούλες, στα παιδιά σου, στους αδελφούς σου, στην εκκλησία, στους συναδέλφους σου, στο περιβάλλον σου. Ο πιστός και φρόνιμος δούλος κατεστάθη από τον Κύριό του να υπηρετεί τους υπηρέτες του Κυρίου και να δίδει σε αυτούς την δροφή, τη διορισμένη, τον κατάλληλο χρόνο, στη γυναίκα του, στα παιδιά του, στην οικογένειά του, στα αδέλφια του, στους συναδέλφους του, στους γείτονές του, στους συγγενείς του, και συνεχίζει να το κάνει, και επειδή εργάζεται σαν δούλος, έχει τα χαρακτηριστικά της καλής και ευλογημένης διαγωγής και συμπεριφοράς. Με αποτέλεσμα, σε αυτόν το δούλο ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, με το Λόγο του να υπόσχεται ότι θα τον καταστήσει επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Σε αντίθεση, ο δούλος ο πιστός και φρόνιμος άλλαξε και έγινε δούλος κακός, πονηρός. Και πώς διακρίνεται η μεταμόρφωσή του? Από το πώς συμπεριφέρεται. Εάν δέρνει τους συνδούλους του, τσακώνεται, τους μαλώνει, εάν τρώγει και πίνει, δεν ταΐζει αλλά τρώγει, δεν κοιτάζει τον εαυτό, τους άλλους, αλλά κοιτάζει τον εαυτό του, και εν τέλει απολαμβάνει μετά των μεθυόντων τη μέθη του κόσμου τούτου. Και το κρίσιμο σημείο ποιο είναι που κατάντησε έτσι αυτός ο δούλος? Ένα είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: τον αγώνα τον καλόν ηγονίστη, ο πιστός δούλος, το δρόμο μου τον ετελείωσα, ο φρόνιμος δούλος, την πίστη μου τη διατήρησα, ο Άγιος δούλος του Θεού, και τώρα δεν μου μένει ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο δίκαιος κριτής θα μου δώσει εκείνη την ημέρα, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους όσους με αγάπη περιμένουν την επιφάνεια του Χριστού. Περιμένεις την επιφάνεια του Χριστού με αγάπη, τότε η συμπεριφορά σου θα είναι εις αγιασμόν. Δεν περιμένεις ταχαίως τον ερχομό του Κυρίου, η συμπεριφορά σου θα είναι εις απώλεια. Θα τσακώνεσαι, θα δέρνεις, θα εξετάζεις τον εαυτό σου και θα απολαμβάνεις τη μέθη του κόσμου. Και όμως το ξεκίνημα και των δύο ήταν ίδιο: η απόλυτη ευλογία του Θεού που τους κατέστησε δούλους στην υπηρεσία του ο Κύριος. Ένας δίκαιος, φρόνιμος, πιστός. Άλλος πονηρός, οκνηρός, κακός. 50%. Ίδιες πιθανότητες έχει ο δούλος του Θεού να είναι και να παραμείνει μέχρι τέλους πιστός, φρόνιμος και δίκαιος, και ίδιες πιθανότητες έχει η καρδιά του να τον πλανήσει και να καταντήσει εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Γιατί? Ενώ ο Κύριος έρχεται καθήν ώραν δε στοχάζεστε, και τι σημαίνει αυτό? Το κείμενο λέει καθήν ώραν δε δοκείτε, δε θεωρείτε, δε σκέφτεστε, δεν υποθέτετε, δε φαντάζεστε, δεν νομίζετε ξαφνικά, αλλά ξέρετε
όχι την ώρα και την ημέρα, αλλά ξέρετε τους χρόνους και τους καιρούς, ξέρετε την τελευταία γενεά, διαβάζετε τη γραφή, διακρίνετε τα σημεία των καιρών, γι' αυτό και σας κατέστησε δούλους ο Θεός, αλλά από εδώ και πέρα επεμβαίνει η καρδιά του ανθρώπου. Και σήμερα, αδελφοί, πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στον Κύριο ή να ζητήσουμε από το Θεό. Πιστεύεις ότι πραγματικά έρχεται ο Κύριος ταχαίως? Εάν πιστεύεις, συνέχιζε να το πιστεύεις. Εάν στην καρδιά σου υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, κάποιες δεύτερες σκέψεις, κάποιους φόβους, μήπως, γιατί από την αρχή λέγανε ότι έρχεται, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ναι, αλλά βράδυ είναι. Αλλά αυτό είναι η μακροθυμία του Θεού, γιατί θέλει όλοι να σωθούμε, να μετανοήσουμε σήμερα, εμείς που ακούμε το Λόγο του Θεού, και να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Μήπως μέσα, και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ όπως μου το έδειξε ο Θεός, να εξετάσουμε την καρδιά μας όλοι. Μήπως μέσα στην καρδιά σου, στην καρδιά κάποιου, έχει εμφυλοχωρήσει η αμφιβολία ότι δεν έρχεται ταχαίως ο Χριστός, γιατί οι συνέπειες είναι η μεταμόρφωση του πιστού και φρόνιμου δούλου σε πονηρού, κακού και τεμπέλη, και αυτό φαίνεται. Μπορώ να καταλάβω αν ήδη έχει αρχίσει η μεταμόρφωσή μου από τη συμπεριφορά μου. Αν τσακώνομαι, αν μαλώνω, αν φωνάζω, αν έχω χάσει την ταπείνωσή μου, αν έχω χάσει τη γλυκύτητά μου, αν έχω χάσει την προσευχή μου και τη μελέτη του Λόγου του Θεού, και εν τέλει αν έχω χάσει την αποστολή μου, την υπηρεσία μου. Ο Θεός να μας φυλάει. Σήμερα καλούμεθα να εξετάσουμε την καρδιά μας, και αν πιστεύουμε ότι ο Κύριος έρχεται, και αυτό αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά μας, από την Άγια Διαγωγή μας, τότε να δοξάσουμε το Θεό και να συνεχίσουμε. Αν όμως υπάρχει τσακωμός, υπάρχει φθόνος, υπάρχει φιλονικία, εκεί είναι παναχρίον πράγμα. Εκεί πήραμε το δρόμο του άλλου 50%, του δρόμου της απώλειας. Σήμερα ο Χριστός μας προσκαλεί να μετανοήσουμε. Και αλήθεια σας το λέω, εγώ μετανόησα και μετανοώ. Γιατί δεν είναι να παίζουμε με το Θεό. Δεν μπορείς να παίζεις με το Θεό. Αν σπέρνεις τη δική σου σάρκα, στη γνώμη σου, στην άποψή σου, στις δυνατότητές σου, στις ικανότητές σου, στις αδυναμίες σου, στα παράπονά σου, θα θερήσεις από τη δική σου σάρκα φθορά, απώλεια. Εάν σπέρνεις το Πνεύμα το Άγιο που σε οδηγεί σπάσαν την αλήθεια του Λόγου του Θεού, τότε και μόνο τότε θα θερήσεις ζωή αιώνιον. Δεύτερη περίπτωση, κινδύνου. Σήμερα υπάρχει ένα ουράνιο αλάρμ, συναγερμός. Φώτα, σιρήνα. Τότε θα ομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών με 10 παρθένες, οι οποίες αφού έλαβαν τις λαμπάδες τους, εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 10 τέλειες, αναγεννημένες με το φως του Κυρίου, σε υπακοή, σε αγιασμό, σε μεγάλη αγάπη για τον ερχομό του Κυρίου και σε φως Θεού αναμένο από τον Κύριο. Κανένα, μα κανένα ελάττωμα. Απόλυτος αγιασμός.
Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών αν κάποιος δεν γεννήθει άνωθεν. Και βγήκαν φοβερή παράβολη. 10 τέλειων, απόλυτα τέλειων παρθένων. Με φως, με λαμπάδες, με προσμονή της επιφάνειας του Κυρίου. Χωρίς ίχνος εκοσμίκευσης, χωρίς ίχνος παράβασης, χωρίς ίχνος αμαρτίας. Ο Κύριος όμως που βλέπει τα βάθη, βλέπει ότι 5 από αυτές είναι φρόνιμες και 5 από αυτές είναι μωρές. Δεν διακρίνονται. Δεν υπάρχουν σημεία όπως εδώ υπάρχουν σημεία στο δούλο, το φρόνιμο και τον πονηρό. Εδώ και οι 10 πάνε να υπαντήσουν τον Κύριο. Αλλά δεν βραδύνει, μακροθυμεί ο Κύριος. Και θέλει να έρθουμε όλοι σε μετάνοια. Κουράστηκαν, απέκαμαν, κοιμήθηκαν. Και ξαφνικά είναι το μέσο της νυχτός, στην έρημο, στον αγιασμό, ακούγεται το κέλευσμα και η φωνή του Αρχαγγέλου, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε τώρα. Τώρα εξέλθετε εις απάντησην αυτού. Οι 5 οι φρόνιμες είδαν τις λαμπάδες τους να τρεμοσβήνουν. Οι 5 οι μωρές και αυτές είδαν τις λαμπάδες τους να τρεμοσβήνουν. Τι είναι αυτό που κάμει τις μεν φρόνιμες και τις δε μωρές? Όταν ήμουν μικρός υπήρχαν λιχνάρια τα οποία τα κρεμάγανε ψηλά, βάζανε λάδι, το λιχνάρι το φυτίλι, αλλά όταν ήταν ψηλά δεν βλέπανε αν αδειάζει το λάδι. Πώς το καταλαβαίνανε? Τρεμόσβηνε, τσουρ έκανε, τρεμόσβηνε. Και πήγαινε η γιαγιά μου, είχε το λαδοτήρι, ήταν ένα με μακρύ χερούλι σαν που ψήνουμε τον καφέ, σαν μπρίκι, και έκανε έτσι και το γέμιζε και ξανά παίρνει φωτιά. Τι έλειπε στις 5? Αυτό το λαδοτήρι, το μπουκαλάκι. Και δεν είναι ότι δεν το πήραν, είναι ότι δεν το είχαν ποτέ. Γιατί όταν είδαν να τρεμοσβήνει το δικό τους το λιχνάρι, λένε σάλες δώστε μας και σε μας, γιατί σβήνουν οι λαμπάδες μας. Και τι τους είπανε οι 5 που ξέρανε, οι φρόνιμες? Δεν τους είπανε πηγαίνετε σπίτι σας, φέρτε το. Αλλά τους λένε πηγαίνετε να αγοράσετε, γιατί ποτέ δεν αγοράσατε. Πηγαίνετε στους πολλούντας, δεν το αγοράσατε ποτέ. Και εκεί η αδερφή έλαμψε φως. Και θα πω κάτι με φόβο αλλά και με παρησία. Δεν μπαίνεις στην αρπαγή της Εκκλησίας αν δεν είσαι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, όσο Άγιος και να είσαι. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που εκείνη τη στιγμή θα σε αναζωπυρώσει. Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, αυτόν οικοδομεί. Γι' αυτό και ο Θεός έχει υποσχεθεί την πρώιμον βροχή εγκαίρως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη, και την όψιμον βροχή, πρώιμον και όψιμον βροχή, την τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Και η δόξα του εσχάτου του οίκου θα είναι μεγαλύτερα στις πρώτου, και στον Ζαχαρία τον προφήτη που του δείχνει την ολόκληρη 7 φωτή λιχνία, του λέει ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό τις έσχατες μέρες τα εκχαίει ο Κύριος επί πάσαν σάρκαν.
σε αυτούς που το πιστεύουν. Και σήμερα να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Πιστεύουμε ότι ο Χριστός βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και φωτιά? Εάν το πιστεύεις, πρέπει να πιστέψεις ότι αυτό δεν είναι ματέως. Για ένα λόγο τις έσχατες ημέρες ο Κύριος βαπτίζει πάσαν σάρκαν, για να συμμετάσχουμε στην αρπαγή της Εκκλησίας. Τι έλειπε από τις 10 τέλειες παρθένες? Ένα μπουκαλάκι που ποτέ δεν το αγοράσανε, ποτέ δεν το σκεφτήκανε να πάνε να το αγοράσουμε. Γιατί? Γιατί εγώ θα σας πω ποιος είναι ο φρόνιμος, λέει ο Χριστός. Ο ακούων το λόγο μου και πράττων αυτός, αυτός είναι ο φρόνιμος που θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αυτός που λέει Κύριε, Κύριε. Αλλά στη Βασιλεία των Ουρανών θα εισέλθει αυτός που ακούει το λόγο μου και πράττει. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού για τον αληθινό χριστιανό? Μετανοήσατε. Ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στις άφεση αμαρτιών. Τρίτον, και θέλετε λάβει την επαγγελία του Πατρός, γιατί προς εσάς είναι δοσμένη και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Και τέταρτον, σώθητε από τις γενεάς αυτής της πονηράς και της διαστραμμένης. Οι 10 παρθένες τάχαν τα 3 απόλυτα, και μετάνοια και επιστροφή και εξομολόγηση, και σωσμένοι από τη γενεά νύχτα μόνοι τους περίμεναν, στην ερημιά περίμεναν. Ένα δεν είχαν μεριμνήσει, το μπουκαλάκι. Το μπουκαλάκι που όταν θα έρθει η κρίσιμη στιγμή θα γεμίσεις τη λιχνία σου και θα αναζωπηρωθείς. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Πιστεύεις? Γιατί το χαρακτηριστικό είναι στη δεύτερη περίπτωση, προετοιμάζεσαι. Γιατί? Γιατί μπορεί να πήρες το μπουκαλάκι αλλά να το σβήσες. Αρπαγή δεν υπάρχει. Πρέπει να είσαι πάντοτε αναζωπηρωμένος. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Πρώτη φορά στη ζωή μου κηρύττω, αλλά με παρησία μετά από αυτά που έγιναν χτες, ότι αρπαγή δεν υπάρχει χωρίς πλήρωση Πνεύματος Αγίου, χωρίς το μπουκαλάκι στην τσέπη. Δεν είναι να προσεύχεσαι πολλές ώρες, απαραίτητο είναι. Γιατί λέει, θέλω να προσεύχεστε και να γρυπνείτε στις προσευχές εν παντή καιρό, για να δυνηθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα. Ναι, αλλά το κρίσιμο σημείο είναι να έχεις το μπουκαλάκι στη τσέπη σου. Εάν η γιαγιά μου δεν είχε το λαδοτήρι, θα άσβηνε. Δεν μπορεί να κρατήσει όλη τη νύχτα αναμένο το λιχνάρι. Θέλει βαρέλι να καίει. Αλλά μπορεί αν έχεις μπουκαλάκι και το γεμίζεις συνέχεια. Όχι μόνο μπουκαλάκι, αλλά και γεμάτο μπουκαλάκι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί είναι απίστευτο. Άγιες οι παρθένες, τέλειες, μη έχουσα κοιλίδα ερητίδα ή των τιούτων, αμόμητες, να περιμένουν τον Κύριο. Ένα της έλειπε, το μπουκαλάκι. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα δεύτερη φορά, πιστεύεις ότι ο Χριστός βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο? Πιστεύεις ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που δίνει δύναμη στον άνθρωπο, ζωοποιεί τον άνθρωπο, αναζωπηρώνει τον άνθρωπο? Να φροντίζουμε να έχουμε μπουκαλάκι αγορασμένο, βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, και πάντοτε γεμισμένο, πληρούμενοι με Πνεύμα Άγιο. Γιατί οι 5 μωρές δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Πότε κατάλαβαν? Όταν ήταν αργά. Ο Θεός όμως σήμερα μας λέει, για να μην φτάσουμε στο αργά. Αμήν. 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 Ναι, Κύριε μου. Και τώρα πάμε στην τρίτη περίπτωση που χάνεις, αν και δούλος στη Βασιλεία των Ουρανών,
και εξαρτάται από το πώς εργάζεσαι και το σημείο είναι πώς σκέπτεσαι. Την πρώτη περίπτωση είναι πώς εργάζεσαι και πώς συμπεριφέρεσαι το σημείο. Στη δεύτερη περίπτωση πώς πας να προϋπαντήσεις τον Κύριο και τι έχεις μαζί σου. Και στην τρίτη περίπτωση είναι πώς εργάζεσαι και το σημείο είναι πώς σκέφτεσαι. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα και την ώρα καθήν ο Κύριος έρχεται, διότι θα έρθει ως άνθρωπος που αποδήμησε και πριν αποδημήσει κάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκε εις αυτούς όλα τα υπάρχοντά του. Και κατά την ικανότητα εικάστου, και λέει ο Λόγος του Θεού, ικανότης δεν είναι ημών, από το Θεό είναι η ικανότητα που έχουμε, η δύναμη που έχουμε. Σε έναν έδωσε 5 τάλαντα, γιατί αυτή την ικανότητα, αυτή τη δύναμη είχε, σαν ολέδεσε 2 τάλαντα και σε άλλον έδωσε 1 τάλαντο και τους είπε εργάζεστε δι' αυτόν που σας έδωσα. Σου δώσε 5 τάλαντα, δούλε του Θεού, μπορείς να εργαστείς με 5 τάλαντα. Σου δώσε λιγότερα 3, δούλε του Θεού, 2, να εργαστείς με τα 2 που σου δώσε. Σου δώσε λιγότερα 4 επειδή σε αγαπάει, για να με σε φέρει σε δύσκολη θέση, να εργαστείς με το 1. Και έφυγε. Αλλά δεν έφυγε και δεν θα ξαναγυρίσει. Έφυγε και θα ξαναγυρίσει. Αλληλούια. Θα ξαναγυρίσει. Και θα ξαναγυρίσει όταν θα κρίνει τους ζώντας εν Χριστώ, ώστε να τους μεταμορφώσει ή όχι. Δεν είναι απλό, αδελφοί. Και όταν επέστρεψε, φωνάζει τον πρώτο. Λέει, τι έκανες τα 5 τάλαντα που σου δώσα, εργάστηκα. Με ζήλο. Κουράστηκα. Κοπίασα. Δεν εργάστηκα με τα 3 από τα 5, με τα 5 από τα 5. Δηλαδή, ό,τι μπορούσα έκανα. Γιατί ξέρω ότι αυτό που μπορώ εσύ μου το δώσες. Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δωρηματέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνω εκ του πατρός των φώτων. Εργάστηκα. Όχι για να φαίνομαι, αλλά για να έχω καρπό. Για να έχω αποτέλεσμα. Και να κέρδισα εγώ με τον κόπο μου, με τον ιδρώτα μου, με το έργο μου, άλλα 5 τάλαντα. Και του λέει γύρω σε έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Σε αυτά τα λίγα 5 τάλαντα που σου δώσα, στάθηκες πιστός. Θα σε καταστήσω πάνω σε πολλά εκεί στον ουρανό. Φωνάζει το δεύτερο. Λιγότερη δύναμη. Μικρότερη ικανότητα. Αλλά δούλος Θεού. Εσύ τι έκανες? 2 μου έδωσες. 2 σου έδωσα. Τι έκανες? Εργάστηκα. Με ζήλο. Ό,τι μπορούσα έκανα. 2 μου δώσες, με 2 εργάστηκα. Αλλά να το αποτέλεσμα. 2 μου δώσες, αλλά 2 έκανα. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Τον ίδιο μισθό θα πάρεις. Εισέλθε στη χαρά του Κυρίου. Και τώρα έρχεται και ο τρίτος, το πρόβλημα. Δούλος. Και μάλιστα δούλος που του έδωσε ο Κύριος το λιγότερο βάρος. Δηλαδή, δεν του δώσει οικογένεια. Δεν μπορούσε να τη μεγαλώσει, λέω εγώ, ο χαζός. Δεν του δώσε παιδιά. Δεν μπορούσε να τα μεγαλώσει. Του κάνε χάρη. Του δώσε το λιγότερο που μπορούσε. Για να το εργαστεί, για να του δώσει την ευκαιρία να εργαστεί, αυτό το λίγο, να εργαστεί, όχι για να το κοιτάει, να εργαστεί.
Αυτό το λίγο, εργάσου αυτό το λίγο. Θα σε καταστήσει περισσότερα, αλλά εργάσου αυτό το λίγο. Μην τεμπελιάζεις, γιατί όποιος δεν εργάζεται, περιεργάζεται. Τι θα πει περιεργάζεται, κοιτάει γύρω γύρω. Κρίνει, κατακρίνει, ζηλεύει, φοβάται, φωνάζει, παραπονιέται. Γιατί, γιατί δεν εργάζεται. Όταν δεν εργάζεσαι, περιεργάζεσαι. Λέει, τι έκανες. Α, πώς σκέφτεται. Το σημείο. Είσαι σκληρός. Σκληρός είναι ο Χριστός. Δεν μου κάνει τα χατήρια. Δεν είναι αγαθός, είναι σκληρός. Πολύ σκληρός. Και δεν είναι μόνο ότι είσαι σκληρός, γιατί εγώ θέλω αυτά και εσύ δεν μου τα δίνεις. Εγώ θέλω να κάνεις αυτά και εσύ δεν τα κάνεις. Εγώ θέλω τόσα και εσύ δεν κάνεις τίποτα. Βρε άνθρωπε, αν σου δώσω όλα αυτά που ζητάς, γκρεμίστηκες, με ένα δεν μπόρεσες. Και θέλεις πέντε. Τα λίγα δεν μπορείς να σηκώσεις την πλάτη σου. Θες τα πολλά. Είσαι σκληρός. Και δεν είσαι μόνο σκληρός, είσαι και άδικος. Γιατί θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες. Δεν έσπηρες και θες να θερίσεις. Τι δεν έσπηρες. Δεν έσπηρες σε μένα. Δεν θα έπρεπε να σπήρεις σε μένα. Δεν έσπηρες σε μένα και ζητάς θερισμό από μένα. Είσαι άδικος, Χριστέ μου, Θεέ μου, συγχώρεσέ μας. Σκληρός και άδικος με μένα. Και δεν φτάνει αυτό. Είσαι και παράλογος. Γιατί συνάγεις εκεί που δεν διεσκόρπισες. Πας και μαζεύεις ενώ δεν διεσκόρπισες. Τι σκέφτεται? Ότι είναι σκληρός ο Θεός μαζί μου. Ότι είναι άδικος ο Θεός μαζί μου. Ότι είναι παράλογος ο λόγος του Θεού. Παράλογος. Άδικος. Σκληρός. Έτσι είπαν οι Φαρισαίοι. Σκληρός είναι ο λόγος σου. Και πάνε οι μαθητές και λέει φύγανε, γιατί είπαν σκληρός είναι ο λόγος μου. Λέει μήπως θέλετε και εσείς να πάτε. Φύγετε. Όχι, λέει ο Πέτρος, πού να πάμε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Είναι η ώρα να εξετάσουμε την καρδιά μας. Ποια είναι η άποψή μας για το Χριστό απέναντί μας. Τι λες, τι σκέφτεσαι. Τι είναι ο Χριστός, όχι για τους άλλους, γιατί σας ευλόγησε όλους, είναι πολύ καλός. Με μένα δεν τα πάει καλά. Όχι για τους άλλους, για σένα τι είναι ο Θεός. Τι είναι ο Χριστός, μήπως είναι σκληρός. Μήπως είναι άδικος. Μήπως είναι παράλογος. Πολύ σοβαρή σκέψη, αδελφοί. Έτσι θα διακρίνουμε την καρδιά μας. Και έτσι θα καταλάβουμε εάν έχουμε ή δεν έχουμε, ή ακόμη καλύτερα αν πρόκειται να έχουμε ή δεν πρόκειται να έχουμε καρπό. Γιατί δεν έχεις καρπό? Γιατί τα βάζεις με το Χριστό και το Λόγο Του. Τα βάζεις με το Χριστό και τα αδέλφια Του. Τα βάζεις με τον Πατέρα και τα παιδιά Του. Τα βάζεις με το Χριστό και τη δόξα Του. Λέγοντας σκληρός είναι, άδικος είναι, θερίζει εκεί που δεν έσπηρε. Παράλογος είναι ο λόγος του Θεού. Έχεις ακούσει να στο λένε? Εγώ το έχω ακούσει. Αυτός που λες, μου λέει, είναι παράλογο. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να με χωρίσει η γυναίκα μου και μην με αφήνει να ξαναπαντρευτώ? Παράλογο είναι αυτό. Καρπό δεν θα έχεις. Άδικο είναι. Είμαι μικρή κοπέλα, σπρίζαν τα μαλλιά μου να μην τα βάφω. Και η άλλη νεγριά γυναίκα και έχει κατάμαυρα μαλλιά. Άδικο είναι. Σκληρός είναι ο λόγος. Μου λέει να κάνω αυτά που δεν θέλω.
Που λέει να συγχωρήσω αυτόν τον μασκαρά που μ' αδίκησε. Σκληρός είναι ο λόγος. Μου λέει να πάω να πλύνω τα πόδια αυτού που υποφέρει. Σκληρός είναι ο λόγος. Δεν θα έχεις καρπό. Και χωρίς καρπό κανείς δεν πηγαίνει στον ουρανό. Πρέπει να σας πω ότι με πολύ φόβο ήρθα σήμερα στην εκκλησία. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να κρύψουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Δεν μπορούμε. Και ήρθε ο Κύριος και επιβεβαίωσε. Με πιάνει ένας αδερφός σήμερα και μου λέει, γιατί οι παρθένες είναι 50 και 50. Κοίταγα, λέω, τι μου λέει τώρα αυτός. Είναι μαθηματικά. Εγώ δεν μίλαγα. Του λέω, πες μου κι άλλα. Πες μου κι άλλα. Αλλά δεν μου είπε άλλα. Αλλά ήταν αρκετά αυτά που μου είπε. Ίδιες πιθανότητες σήμερα έχουμε να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών και ίδιες πιθανότητες έχουμε σήμερα να βρεθούμε στο πύρτο εξώτερων. Από μας εξαρτάται. Από μας εξαρτάται και θα το καταλάβουμε πως συμπεριφερόμεθα στους άλλους. Στην πεθερά μας, στον πεθερό μας, στον πατέρα μας, στη μητέρα μας, στο παιδί μας το καλό και στο παιδί μας το κακό, στον αδελφό τον ανυπόφορο και στον αδελφό τον Άγιο. Δεύτερον, έχουμε το μπουκαλάκι μαζί μας. Ζητάμε να μας βαφτίσει ο Κύριος με πνευμάκιο και δεν μας έχει βαφτίσει την τελευταία στιγμή. Αφού το θέλουμε και το ζητάμε θα μας βαφτίσει. Έχουμε βαφτιστεί με πνευμάγιο. Αν ναι, το γεμίζουμε με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Πλήρωση λέει. Να πληρώνεις το μπουκαλάκι σου για τον καιρό της χρείας. Και τρίτον, πώς εργάζεσαι και τι σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι ότι είναι σκληρός ή καλός ο Χριστός. Τι είναι, αδερφή. Πολύ καλός, ε. Είναι. Πολύ καλός. Σκέφτεσαι ότι είναι άδικος ή δίκαιος. Δίκαιος είσαι, Κύριε. Σκέφτεσαι ότι είναι παράλογος. Λογική είναι η λατρεία μας όταν παριστάνουμε τα σώματά μας θυσία σώσα. Από σήμερα και στο εξής ξέρουμε. Όσο δεν ξέραμε, ο Θεός έκανε υπομονή μαζί μας. Από σήμερα ξέρουμε. Ξέρω. Και όλο και περισσότεροι θα μαθαίνουν. Γιατί εκείνη τη στιγμή, στο τέλος, στη μεγάλη κρίση, θα κριθεί και ο Θεός. Όλοι οι άνθρωποι θα βρεθούν αναπολόγητοι. Κανένας δεν θα πει εμένα με αδίκησες. Όταν θα αποκαλύπτονται τα κρυφά του σκότους της καρδιάς του καθενός μας, τότε και όσοι δεν θα είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής θα πούνε δίκαιος είσαι, Κύριε. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, να το πούμε, δίκαιος είσαι, Κύριε. Άγιος είσαι, Κύριε. Λογικότατος είσαι, Κύριε. Και μάλιστα με σοφία άνωθεν. Αμήν.